ψαψιμαχίες εκεί στην Εξέδρα. Υπάρχει το προσαρτευτικό. Οι φίλοι του με τους αντίστοιχους της Καλαμάτας. Το βολέα από τον Κουτσινά τώρα. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Για την ομάδα της Μεσσηνίας που συγχωρείτε. Τον Τριανταφυλάκη είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Διακόπτει το παιχνίδι. Τώρα ο κύριος Ζαχαριδάκης σταματά την αναμέτρηση μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα στην εξέδρα και να επιβληθεί η τάξη με τους οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν εκτοξεύσει καθίσματα εγκατέλειψαν. Τώρα πάει και η αστυνομική δύναμη στις εξέδρες για να τους απομακρύνει. Ο κύριος Ζαχαριδάκης σταμάτησε προς το παρόν το παιχνίδι μέχρι να ηρεμήσουν οι φύλαθλοι των δύο ομάδων. Απομάκρυνε για λίγο τους φιλάθλους της. Το ίδιο γίνεται και από πλευράς φιλάθλων του Power Roof. Το παιχνίδι έχει διακοπεί ωστόσο για τα όσα έχουν γίνει στις εξέδρες. Πάνω που λέγαμε ότι δεν είχαμε κάποια ένταση. Οι ανεγκέφαλοι πρόκειται να μας διαψεύσουν σε ένα ακόμη παιχνίδι με τα όσα κάνουν. Η αστυνομία φαίνεται να συζητά με τους οπαδούς των ομάδων και να μην κάνει δουλειάς που είναι τους απομακρύνει. Ο κύριος Ζαχαριδάκης με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Η ένταση κλιμακώνεται στην κάτω πλευρά της εξέδρας. Η αστυνομία δείχνει να αδυνατεί να σταματήσει τα όσα γίνονται και να απομακρύνει τους οπαδούς των δύο ομάδων. Δεν είναι παραπάνω από 30 άτομα από την κάθε πλευρά που κάνουν όσα κάνουν και έχουν σταματήσει την ροή του αγώνα. Η αστυνομία παρά είναι φιλική. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια του αγώνα και τι απόφαση θα έχει πάρει ο κ. Καταλυδάκος. Το πήραμε. Να υπάρξει κάποια ασφάλεια και εντός αγωνιστικού χώρου. Και ζητά τώρα την μπάλα για να δούμε αν θα ξεκινήσει το παιχνίδι ή αν θα έχουμε διακοπή του. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων επανέρχονται στις θέσεις τους, όπως και οι δύο βοηθοί, ο κύριος Κουρινός και ο κύριος Μαυραντονάκης. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί